Η 20 Αυγούστου του 2022 είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με τον πιο επίσημο τρόπο, η χώρα μας εξέρχεται από το καθεστώς της ενισχυμένης ευρωπαϊκής εποπτείας. Κλείνει έτσι ένας δωδεκαετής κύκλος που έφερε πόνο στους πολίτες. Καθήλωση στην οικονομία και διχασμό στην κοινωνία. Για να ξεπροβάλλει όμως ένας νέος καθαρός ορίζοντας. Ανάπτυξης, ενότητας και ευημερία για όλου. Η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλο των μνημονίων και όσων επιβλήθηκαν στο όνομά του. Δυσβάσταχτη φόρη και περικοπέ μισθών και συντάξεων, τραπεζική έλεγχη και υποθήκευση τη δημόσια περιουσία, υποβάθμιση τη εθνική άμυνα, τη δημόσια παιδείας και υγεία, αλλά και περιθωριοποίηση τη θέση τη Ελλάδο στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όλα αυτά ανήκουν ευτυχώ στο παρελθόν. Στο παρελθόν ανήκουν επίση και οι πληγέ που άνοιξαν στον κορμό τη κοινωνία μα αυτά τα 12 χρόνια. Φανατισμοί, φωτιέ, βία, αλλά και τραγική θάνατοι, όπω εκείνη τη Μαρφίν. Τυφλή αμφισβήτηση των θεσμών, πάνω και κάτω πλατείε, όπου φύτρωσε το ψέμα δίπλα στο δηλητήριο τη Χρυσή Αυγή. Για να ακολουθήσει μετά μια τετραετία δημαγωγία που κόστισε 100 δις και έσπρωξε τον τόπο στο χείλο του γκρεμού. Χρειάστηκαν σκληρές μάχες κατά του λαϊκισμού για να παραμείνει η χώρα σε ευρωπαϊκή τροχιά. Μόνο όποιος δεν λησμονεί βρίσκει τη δύναμη να προχωρεί. Γι' αυτό και οφείλουμε να διδαχθούμε από την πρόσφατη εμπειρία, από τις διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες που οδήγησαν στα μνημόνια με σπατάλες πέρα από τις αντοχές μας από τις πολιτικές που επιδίνωσαν τις συνέπειες τους, αλλά και από τους χειρισμούς που απέτρεψαν την πιο γρήγορη έξοδο από την εποπτεία των διεθνών εταίρων μας. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια άλλη Ελλάδα. Εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη και μεγάλη πτώση της ανεργίας, που ήδη μειώθηκε τρεις μονάδες από πέρυσι και πέντε από το 2019. Ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες της έχουν πλέον απαλλαγή ή ελαφρυνθεί από πολλού φόρου που επιβλήθηκαν τα πέτρινα χρόνια. Όλοι πληρώνουν λιγότερε εισφορέ και σχεδόν όλοι χαμηλότερα ένφια. Αυξήθηκε κατά 63 ευρώ ο κατώτατο μισθό και στηρίζονται στοχευμένα οι πιο αδύναμοι. Θα επαναλάβω ότι η ανάταξη τη χώρα δεν ήταν ούτε ευνόητη ούτε εύκολη. Πολύ περισσότερο, καθώς επιτεύθηκε εν μέσω αλλεπάλληλων προκλήσεων από τι μεταναστευτικέ εισβολέ στον Εύρο και τη μόνιμη επιθετικότητα των γειτόνων, μέχρι την παγκόσμια πανδημία και την έκρηξη στην ενέργεια και στον πληθωρισμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με το παδιαρκή, για το οποίο η πολιτεία έχει διαθέσει ήδη 50 δισεκατομμύρια. Κι όμω, σε έναν αβέβαιο κόσμο, η χώρα μα βαδίζει με τη βεβαιότητα τη συνέπεια και του αποτελέσματο. Ενισχύοντα τι ένοπλε δυνάμει με σύγχρονα μέσα και τη διπλωματία μας με δυναμικές πρωτοβουλίες, θέτοντας σε νέες τη δημόσια παιδεία και υγεία, αυξάνοντας τα συλλογικά έσοδα από την υπεραπόδοση της οικονομίας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, με εκατοντάδες μεγάλα και μικρά έργα, και ψηφιοποιώντα το κράτος σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε πως ήταν η ζωή μας πριν τον gaf.gr. Η απαλλαγή από την ενισχυμένη υποπτία σημαίνει μεγαλύτερη εθνική ευχέρεια στις οικονομικές μας επιλογές. Όχι όμως και επιστροφή στα λάθη που έφεραν την οδυνηρή μνημονιακή περιπέτεια. Άλλωστε, τα όσα προανέφερα οφείλονται ακριβώς σε μια συνετή πολιτική που εξαντλεί τον δημοσιονομικό χώρο, χωρίς όμως να τον αρκοθετεί. Με μέτρα μετρημένα που αυξάνουν το συνολικό πλούτο υπέρ όλης της κοινωνίας. Προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι οι χαμηλότεροι φόροι οδηγούν στην ανάπτυξη και οι επενδύσει σε νέε δουλειέ. Ξέρουμε πω η Ευρώπη δεν έχει μόνο την όψη του ελέγχου, αλλά και τη αλληλεγγύη που δυναμώνει τη θέση τη χώρα. Και ότι τελικά η οικονομική ανεξαρτησία συμβαδίζει με την εθνική. Όπω και η πρόοδο του κράτου μπορεί να μεταφράζεται σε στήριξη και όφελο για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Τελευταία τριετία απαντά έτσι στην πράξη στα διδάγματα της τελευταίας 12 ετίας. Δείχνει το δρόμο για να μην γυρίσουμε ποτέ, μα ποτέ πίσω στα όσα ζήσαμε. Σφυριλατεί την αυτογνωσία μας και μας καλεί να βαδίσουμε ενωμένοι με όπλο την αλήθεια και τις ρεαλιστικές λύσεις και όχι το ψέμα και τις εύκολες αρνήσεις. Σε μια πορεία που ίσως να κρύβει και λάθη, αλλά που σίγουρα δεν θα είναι μια λάθος πορεία. Στα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν, ο λαό μα υπέφερε πολλά. Όμω απέδειξε και πολλά. Χάρη στι δικέ του θυσίε, η πατρίδα στάθηκε γρήγορα στα πόδια τη. Τα παθήματα έγιναν μαθήματα όρημη ευθύνη στι πολιτικέ μα συμπεριφορέ. Και όταν χρειάστηκε, οι Ελλήνε και οι Έλληνε εμπιστεύθηκαν και συστρατεύθηκαν με την πολιτεία και τι υπεύθυνε δυνάμει απέναντι στι κοινέ απειλέ. Του ευχαριστώ από την καρδιά μου. Το αύριο μπορεί και πρέπει να είναι πιο δίκαιο. Με περισσότερες ευκαιρίες σε όλους. Για να μην ξαναζήσουμε το brain drain των νέων. Γυναίκε να ζουν και να εργάζονται με ασφάλεια και ισοτιμία. Τα άτομα με αναπηρία. Και κάθε αδύναμος να νιώθουν τη φροντίδα του κράτους. Σε μια χώρα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και καλά αμοιβόμενης εργασίας. Ανοιχτής παιδείας και αξιοπρεπούς υγείας. Το μπορούμε. Σήμερα η κυβέρνηση, πριν ακόμα κλείσει η πρώτη της τετραετία γράφει τους τίτλους τέλους σε μια πολυετή δοκιμασία. Ας τους μετατρέψουμε λοιπόν σε πρόλογο μιας νέας συναρπαστικής διαδρομής. Με πρώτο σταθμό, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και σταθερή πηξίδα του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης, που θα οικοδομήσει την ισχυρή, σύγχρονη και αυτοδύναμη Ελλάδα. Με σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια.